Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ πίσω με τον Κονίλο. Τι κάνεις, καλά είσαι. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσει το βίντεο, ξέρετε, το έχετε δει από τον τίτλο. Θέλω να πεις βασικά κάτι στα παιδιά. Στο τελευταίο βίντεο η συμπεριφορά σου ήταν απαράδεκτη. Τα παιδιά σου είπαν την άποψή του στα comments. Σου λέρωσα το αμάξι, το σε έκραξαν, μου λέρωσε αμάξι σπίτι. Τι είναι αυτό, ρε μαλακά, κέτσαπ. Ρε μαλακά. Το μιλώ, ακούγεται αυτό. Έλα τώρα, ρε. Δεν μπορεί να το κάνει πουτάν. Δεν νιώθω και καλά με αυτό κι εγώ. Εγώ το έκανα για πλάκα, αλλά άμα δεν γελάει και ο άλλος, ρε φίλε, δεν γελάει το κοινό, δεν πετύχα το στόχο μου. Θα είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θα λερώσω τίποτα, το υπόσχομαι. Κρατάω τα λόγια σου, τα κρατάνε και τα παιδιά και πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Χάκη με έκραξε τις προάλλες και μου είπε ότι πάμε, αλλά δεν παίρνουμε όλο το μενού. Οπότε σήμερα είμαι εδώ μαζί με τον Κονίλο για να πάρουμε όντως όλο το μενού μέχρι και το τελευταίο. Είμαι υπεύθυνος, θα τα πάρουμε όλα αυτή τη φορά. αρχίσαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι goodies θυμάμαι τον εαυτό μου να τρώει από μικρό παιδί. Παιδικό μενού. Διαφημίσει την τηλεόραση, goodies καλύτερα δεν γίνεται. Θυμάμαι με έπαιρνε ο θείος μου και πηγαίναμε στα goodies στο Ηράκλειο. Στη συνέχεια βέβαια ήρθαν τα McDonald's, έφερα λίγο τα πάνω κάτω, αλλά αυτά θα πούμε μέσα στο βίντεο. Οκ, okay, λοιπόν. Πήγαμε, πάμε, goodies πάμε. Έχει παντού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα cheeseburger, ένα green burger, ένα golden burger. Το καλύτερο αυτό, ξέρεις, είναι το καλύτερο το golden burger. Εγώ θέλω πίτα της Goody σίγουρα. Ένα chili burger, ένα cheddar bacon burger, σίγουρα ένα meat free burger. Θέλουμε σίγουρα τα bao buns, το extreme, ναι, ωραίο αυτό, με το beef. Μια μεριδάκι, δύο μέσα, μπορείς να βάλω δύο για να πιάσουμε και τα τέσσερα. Ναι, βάλε δύο να πιάσουμε και τα τέσσερα. Θέλουμε chicken nuggets, θέλουμε σίγουρα δύο μεγάλες κοκακόλες. Θέλω ένα junior pocket ham. Ωραία, θέλω και ένα cake με Oreo. Η πίτα της Goodies τι είναι? Σαν σουβλάκι, αλλά τον Goodies. Ωραία, και θέλω και μια πίτα της Goodies. Τζατζίκι, μουστάρδα. Θες να πάρουμε και ένα μεντζατζίκι? Όχι, και μια μεντζατζίκι. Απλά θέλω μια χάρη. Θέλω να μου γράψεις απ' έξω αν είσαι αυτοκολλητάκι, τι είναι το κάθε τι γίνεται. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι, ωραία αυτό. Μόνο αυτά. Σαλάτα, πατάτες. Σαν 3 ευρώ και 10 λεπτά. Ωραία, είμαστε εντάξει. Κάτσε ρε, μαλάκα. Είμαστε εντάξει. Δεν το περίμενα να πας να πεις. Τι. Είναι συνεργείο, έχουμε έρθει με τον Κονίλο. Δεν μου το λέει Ρώσικα αυτό τώρα. Γεια, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ρε φίλε, δεν υπάρχει πιο θετικό πράγμα από το να ξέρουν τα παιδιά στο ταμείο. Ισχύει, να δώσουμε ένα shout-out γιατί ήταν πολύ ευγενικό. Πολύ ευγενικό. Μας εξυπηρέτησαν. Και shout-out στα Goodies γι' αυτό, ρε φίλε. Γιατί σε άλλα καταστήματα δεν έχουμε τόσο φιλική. Εντάξει, ξέρουν να προσλαμβάνουν καλούς υπαλλήλους στα Goodies. Ρε φίλε, μπορεί να είναι δύο σακούλες, αλλά έχει βάρος, Ναι, εγώ ένα πράγμα ανυπομονώ. Για το... για την πίτα της Goodies, εγώ είναι το αγαπημένο. Όχι, εγώ ανυπομονώ για τα παιδικά γεύματα, ρε φίλε, να νιώσω λίγο νοσταλγία. Πάμε. Λοιπόν, μάγκες, όσο εγώ καθαρίζω εδώ τον καναμπέ από την προηγούμενη φορά, αφήστε με να σας πω δύο λόγια για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Χορηγός του σημερινού βίντεο είναι η νούμερο 1 πλατφόρμα εφαρμογή για buy sell trade κρυπτονομισμάτων, η γνωστή σε όλους μας Binance. Η Binance είναι by far η πιο έμπιστη πλατφόρμα για να κάνετε τα trade σας, για να βάζετε τα λεφτά σας στο Bitcoin, στο Ethereum ή σε άλλα αντίστοιχα κρυπτονομίσματα που τα πιστεύετε, και έχει influencers σε όλο τον κόσμο, όπως ο Cristiano Ronaldo ή The Weekend. Το καλό του σημερινού βίντεο είναι ότι υπάρχει το link μου κάτω στην περιγραφή. Πρώτο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο είναι το link μου στην Binance. Κάνοντας εγγραφή στην Binance μέσω αυτού του link, θα συμβούν στη ζωή σας δύο πολύ καλά πράγματα. Το ένα απλό πράγμα είναι ότι ολοκληρώνοντας τα τρία tasks, παίρνετε 50 ευρώ cashback bonus στο Binance wallet σας, έτσι απλά. Οπότε μπαίνετε, κάνετε τα τρία tasks και παίρνετε 50 ευρώ cashback bonus. Το δεύτερο καλό είναι ότι όσοι από εσάς μπείτε στην Binance με το link μου, θα γίνει μια κλήρωση και ένας από εσάς θα πάρει 500 δολάρια στο πορτοφόλι του, απλά κάνοντας την πρώτη του συναλλαγή. Επειδή η συνεργασία με την Binance είναι αρκετό καιρό και ο χρόνος τελειώνει, σε πολύ λίγες μέρες θα σας δώσω date για να κάνουμε αυτό το giveaway και ένας από εσάς να κερδίσει αυτά τα 500 δολάρια. Οπότε το link θα είναι κάτω στην περιγραφή. Όσοι θέλετε να μπείτε στην Binance και να τσεκάρετε, σας είπα τον τρόπο να το κάνετε. Να σας πω, εννοείται ότι υπάρχει και η κάρτα της Binance που κανονικά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στις καθημερινές σας αγορές και να αντλεί λεφτά από το Binance Wallet σας. Link στην περιγραφή. Shout out στην Binance που χορηγεί το σημερινό βίντεο και πάμε να συνεχίσουμε με το μαμάμα. Φίλε, Ντουμπάι θα πάμε. Ντουμπάι, Ξέρουν τα παιδιά ότι μόλις φτάσουμε 200.000 εγώ και 600.000 εσύ ότι πάμε Ντουμπάι. Είμαστε μια NASA, ρε φίλε, πραγματικά. 44.000. 40 κάτι. 40. Και εγώ θέλω άλλες 35.000. Κάντε το τότε. Αφού τόσοι βλέπουν το βίντεο, ρε φίλε. Είχαμε πάει τώρα Μάιο, Ντουμπάι και τζέτσια, αλλά. Άντε, πάτε, πα και πάρω και το Gucci τσαντάκι. Φυσικά, εγώ με Gucci τσαντάκι, πού είναι το δικό σου τσαντάκι. Θέλω και ένα τσαντάκι Gucci. Πώς θα, τι θα γίνει. Ρε φίλε, φανταστείτε τώρα Κονίλο, Ντουμπάι, Gucci. Μην εμβριάσκε τώρα σου κάνουν το σπίτι μου.
να περιμένω να πάμε σπίτι, δεν είναι σωστό. Όχι, ναι. Ωραία. Θα περιμένεις να πάμε σπίτι. 9 στα 10. Βλέπεις. Το κάνει αυτό το Mercedes. Όχι, αγαπώ. Πάμε. Άντε ρε Γιώργο, πεινάσαμε. Ουλαλα. Βλέπεις εδώ ψυγιάκι τα πάντα. Έχεις ανανεωθεί, δεν λέω. Αλλά... Λοιπόν, πάμε να τα βγάλουμε. Μάγκες, το καλύτερο είναι ότι μας έγραψαν και πάνω στο καθένα τι είναι. Έχουμε meat free burger. Αυτό πρέπει να είναι αυτό με τη μουστάρδα που πήρες. Αυτό είναι... Α, είναι τα bao buns. Έχουμε δύο bao buns. Έχουμε golden που το έφαγα. Έχουμε cheddar bacon, έχουμε... Μαλάκα, επιτέλους τα παιδικά μενού, έχουμε... έχουμε και γλυκό. Ρε φίλε, πολύ πράγμα, πώς θα το φάμε. Μαλάκα, όντως είναι πολύ πράγμα. Και ένα εδώ πέρα, το junior μενού. Θα ξεκινήσουμε από το junior, φίλε. Αυτό το κόκκινο τι είναι? Αυτό είναι extreme burger chicken crisp. Απλά να ξεκινήσουμε λίγο γιατί πεινάω, ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το junior, ρε φίλε. Ναι, πάμε. Μάγκες, εγώ θυμάμαι τα junior έχουν και δωράκι. Θα ανοίξει, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, δείτε πώς είναι μέσα. Λοιπόν, έχει αμύτα, πατάτα και αυτό το junior. Ρε φίλε, αυτό παίζει να είναι junior μπεργκεράκι. Αυτό είναι hamburger. Ένα απλό hamburger. Και δεν έχει ketchup, δεν έχει τίποτα να φανταστώ. Έχει μόνο ketchup. Φάμε μια μπουγιά. Μόνο για να το βαθμολογήσει. Οκ. Okay. Δεν ξέρω πόσο έχει, αν έχει κοντά στα 5 ευρώ, θα του έβαζα ένα 5 στα 10. Γιατί με 5 ευρώ στα Mac παίρνεις 2 cheese, πατάτες, κοκακόλα. Να ξεκινήσουμε με cheddar bacon, ρε φίλε. Αυτό το cheddar bacon φαίνεται ωραίο. Έχει ψωμί με σουσάμι. Αρχίσαμε. Εντάξει, προσέχω όμως. Ναι, ναι, ναι. Έχει μαρούλι, πιφτέκι, σος cheddar και τυρί. Είναι πολύ ωραία η σος. Μαλάκα, νόστιμο. 8,5 φάζα. Πολύ νόστιμο. Θα φάω μια μπιά. Θα έχει και bacon, ρε. Να πούμε ότι είναι ζεστά, 9 στα 10 από μένα. Δεν θα διαφωνήσω. Ωραία. Να πάμε σε ένα extreme. Extreme θα πει ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Λέγεται chick and crisp, δηλαδή ότι έχει crispy chicken μέσα. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Έχει και αυτό ψωμί με σουσάμι. Έχει ένα τεράστιο μέσα φιλέτο. Επειδή δεν σ' άφησα να το φας πρώτο, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να τρώω τη μπουκιά με το μεγάλο κοτόπουλο. Πώς σου σκάει αυτό? Πολύ καλό, φίλε. Για να δω. Αυτό έχει μέσα ντομάτα, μαγιονέζα, μαρούλι και φιλέτο κοτόπουλο τηγανισμένο. Πολύ καλό και αυτό. Δεν είμαι φαν του κοτόπουλου, οπότε θα το βάλω ένα. Και εγώ ένα 7,5 στα 10, αλλά μέχρι τώρα, φίλε, δεν έχουμε να πούμε κάτι αρνητικό. Ρε φίλε, άκου. Έχουμε εδώ ένα το οποίο λέγεται meat free burger. Αυτό τώρα λογικά είναι το vegan του. Όλα τα εστιατόρια έχουν ένα vegan burger. Αλλά για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε. Έχει ketchup, μουστάρδα, μαρούλι και ένα μπιφτέκι που λογικά είναι σόγια. Δεν μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Για να δοκιμάσουμε. Ρε φίλε, τα goodies έχουν μια μυρωδιά που είναι goodies, ρε φίλε. Ό,τι και να φας. Δηλαδή, λες goodies. Άγω. Δεν είναι μπιφτέκι, αλλά δεν είναι καθόλου κακό. Δηλαδή, το έτρωγα. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι κακό, είναι, έχει απλά πιο απαλή Δείτε, γεύση. Ναι, έχει πολύ απαλή γεύση και φαίνεται ότι είναι τεχνητό λίγο, ρε παιδί μου. Του βάζω ένα 6,5 εγώ. Δεν του βάζω κακή βαθμό. Εγώ του βάζω ένα 6. Ένα 6. Έλα να σου πω, αυτό το golden, ρε φίλε, πρέπει να το δοκιμάσεις. Το έχω φάει το μισό στο δρόμο. Άκου, αυτό είναι ουσιαστικά... Τι κάνεις, μαλάκα, γιατί το τρως το μισό, δε. Αυτό είναι το Big Mac των goodies. Έχει μέσα, το καλό συστατικό είναι ότι έχει τριμμένο τυρί. Φάει. Ρε φίλε, για μένα αυτό είναι 9,5. Δεν μ' αρέσει τόσο. Δεν σ' αρέσει τόσο. Ίσως δεν σ' αρέσει το τυρί, αλλά εμένα μου αρέσει το τυρί. Του βάζω 5,5 ρε φίλε, δεν είμαι φαν. 5,5. Ο καημένος σου άρεσε να πούμε νηστεύει και κάνει να βλέπει τα τρώμα αυτά και... Ναι, να δοκιμάσει το free. Έλα να δοκιμάσει. Να μας πεις τη γνώμη. Έπρεπε να το αφήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπορείς να τρώει. Ρε φίλε, εγώ θέλω τώρα να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα από τα μπέργκερς, έχουμε κι άλλα. Ναι. Να πάμε λίγο στο πίτα της goodies. Ωραία, ναι. Μα τι είναι αυτό το πίτα goodies που μου το λες από πριν? Ωραία, θα δεις. Είναι σαν γύρος, αλλά goodies. Μα κάτι μου θυμίζει. Στα καράβια. Στα καράβια, Μπρο, θυμήθηκα. Ένα... Αυτό έκανε 2,20 παλιά. Ναι. Είναι σαν γύρος το goodies. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα από τα goodies προσωπικά. Οκ, okay, για να δούμε. Αλλά γιατί μουστάρδα? Μας λένε εκεί τα παιδιά θέλουμε μουστάρδα ή τζατζίκι. Αυτό ουσιαστικά είναι γύρω goodies. Από μένα αυτό παίρνει τουλάχιστον 9 στα 10. Λοιπόν, θα σας πω και εγώ την άποψή μου. Αυτό είναι τυρί. Μουστάρδα, γύρος, ντομάτα, πατάτα. Ακούστε.
Έχει και κρεμμύδι μέσα. Δεν είμαι φαν του κρεμμυδιού. Αλλά φίλε είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να το ζητήσει χωρίς κρεμμύδι, ναι, είναι πολύ καλό. Φίλε είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλύτερο από πολλά σουβλάκια που κυκλοφορούν. Μα τι είπε τώρα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό, δεν το διαφημίζουν πολύ. Είναι ο χαμένος θησαυρός στα γκούντες αυτό. Παιδιά, αξίζει να το δοκιμάσετε, πώς το είπε. Πίτα τις γκούντες. Πίτα τις γκούντες, αξίζει όντως να το δοκιμάσετε. Μα πα στα γκούντες και δεν περιμένει να δει και κανένα μανά κόβει γύρω. Δηλαδή, πού το κάνω. Κατεψυγμένο γύρω. Κατεψυγμένο και είναι τόσο ωραίο. Φίλε, εγώ του δίνω μάγκε. Εγώ του βάζω 8,5 στα 10. Και είχε και κρεμμύδι και δεν μου αρέσει το κρεμμύδι. Δηλαδή, με το κρεμμύδι θα το έβαζα πιο πολύ. Εδώ τι είναι. Α, το club sandwich. Εδώ έχουμε το club sandwich των γκούντες. Έχω ακούσει πάρα πολλέ κοπέλε, πάρα πολλέ μαμάδε, δεν ξέρω. Δεν απογορεί, δεν το έχω ακούσει πολύ να λένε. Goodies, το club sandwich τους ρε φίλε. Επίσης όταν ήμουν μικρός, είχε γίνει ντόρος που η Παπαρίζου είχε φάει club sandwich από τα Gucci και είχε φάει μια δοντογλυφίδα. Το παίζανε στα κανάλια. Για να δούμε. Ωραίο ρε φίλε μου γι' αυτό. Να σου πω κάτι, είναι η μόνη αλυσίδα. Τα πάει πολύ καλά σε όλα τα πιάτα του. Δηλαδή, μαλάκα πολύ καλό. Κάτι. Και τη στέκευση, αν θυμάσαι, είχαμε στα γεύση ξερνάγαμε ρε φίλε σε κάποια. Μόνο τα κοτόπουλα ήταν καλά. Τα μπέργκερ του δεν ήταν καλά. Ναι. Εδώ... Και στα μπέργκερ γύρω μαλάκα, στα μισά μπέργκερ ξερνάγαμε. Εδώ ρε φίλε, ό,τι και να δοκιμάσεις, μα δεν θα κάνω από 5. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα να βάλουμε κάτι κακό. Το σκέφτηκα. Μας είπαν τα παιδιά... Ήθελα να φάμε πρώτα τις κοτομπουκές όμως. Μην πάμε τώρα στα κακό. Ωραία, ας αφήσουμε το κακό για το τέλος. Ο, μισό, δείξε τη συσκευασία. Κοτομπουκιά, πολύ κλασικό. Κοτομπουκιά αυτή να πούμε ότι... Δείτε πώς είναι. Αλλά δεν είναι, είναι, λεμόνι, πορτο... ναι, είναι η πορτοκαλί κοτομπουκιά. Δεν είναι αυτή η έτοιμη, ας πούμε, που έχουν τα Mac. Έρχεται μαζί με σος. Αυτή είναι σος μουστάρδα. Ναι, είναι σος μουστάρδα. Είναι απαλή. Λοιπόν, πάρε να φάμε μαζί. Άρχισε. Μισό, νιώθεις ότι, έχεις... ότι σε, έχει βα... σε έχουν βαρύνει όλα αυτά. Εγώ νιώθω cool. Κουμπλέ. Και επίσης, να πω κάτι, δεν έχω χολερώσει τίποτα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Έλα, πάμε. Πολύ καλό, φίλε. Μα καλό, γι' αυτό καλό είναι, ρε φίλε. Πολύ καλό. Φίλε, καλό. Πολύ καλό. 8,5 στα 10. Ναι. 8,5. Πάμε λίγο στο Greek. Αυτό θα έχει σίγουρα. Α, green. Green, ε. Τώρα φίλε, είναι. Άκου, αυτό έχει ένα πολύ περίεργο μπιφτέκι μέσα. Μάγκες, ακούστε, υπήρχε το meat free που λογικά ήταν απλά κρέας από σόγια. Και αυτό είναι το green, το οποίο λογικά θα έχει μπιφτέκι λαχανικών. Έχει κρεμμύδι, μαρούλι, μία σος και ένα περίεργο μπιφτέκι μέσα. Πω. Για το βίντεο ρε φίλε. Έχω πολύ καλό vibe μέχρι τώρα, ελπίζω να μην χαλάσει. Το κατάπια. Αυτό είναι μπιφτέκι λαχανικών που έχει. Ναι. Ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να φάω μπιφτέκι λαχανικών. Ρε φίλε, άκουσε με λίγο. Φάε είναι για να μην αηδίασα εγώ, δεν θα αηδιάσεις ούτε εσύ. Φάτο. Φάτο απλά να μας πεις τη βαθμολογία. Εντάξει, it's okay. Εντάξει, ρε φίλε, στο πάτωμα. Δεν έπεσε τον καναμπέ. Από κάτω. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ήθελα να ρίξω το πάτωμα, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, it's okay. Το... Συμβαίνει, δεν σε μαλώνει. It's okay. Εντάξει. Πάμε λίγο να κάνουμε, να πούμε τι μας έχει μείνει. Έχουμε beef bacon, chili bacon, 4 bao buns, ένα με γαρίδες, ένα με κοτομπουκές, ένα με λαχανικά και ένα με pork. Και έχουμε και το γλυκάκι για το τέλος. Θα ξεκινήσουμε από το beef bacon για να ξαναφτιαχτούμε λίγο. Beef bacon, αυτό παίζει να έχει και διπλό τέτοιο. Όχι. Πολύ σως. Λοιπόν, ντομάτα, bacon, ένα περίεργο τυρί, σκληρό τυρί. Λίγο υπερβολικό για τα γούστα μου. Έχει πολύ σως. Έχει πολύ σως. Είναι λίγο υπερβολικό. Έχει δέχο σκάσει νομίζω. 6,5 στα 10 το βάζω. Α, εδώ είναι η φάση που αρχίσουμε να ανακατευόμαστε. Πάμε στο τσίλι, έλα τελευταίο μπέργκερ. Τρέχουν κάτι ζουμιά. Από το τσίλι μάγκες όντως τρέχουν κάτι ζουμιά. Κάτι θα έχει τσίλι αυτό τώρα μέσα. Άρα θα λιποθυμίσω εδώ, δεν μπορώ άλλο φαγητό. Τι έγινε. Okay. Ρε μπρο, αυτό είχε κάτι κακό μέσα, ρε φίλε. Κάτι καίει, ρε φίλε. Undertaken ήταν μέσα. Ρε μπρο, δοκίμασέ το λίγο, ρε φίλε. Καίει αυτό, αλλά καίει άσχημα, αυτό δεν καίει ωραία, ναι. Σ' αρέσει. Δεν καίει, ρε. Εμένα, τι δεν καίει. Τι δεν καίει, ρε μαλάκα. Εμένα με ανακάτεψε αυτό το πράγμα. Όπω μαλάκα πάω, λίγο. Παιδιά, δεν καίει. Μαλάκα, εγώ καίγομαι, ρε φίλε. Πάει, πάρ' το. Έτσι τους έχω εδώ πέρα, έτσι τους έχω. Μαλάκα δεν καίει το τσίλι. Ρε μπρο. Μπορεί να φάω κι εγώ που δεν καίει τόσο, αλλά πόσο να καίει πια και άλλο. Ρε φιλάκου, να αλλάξουμε λίγο τη γεύση. Δείτε εδώ, cheesecake, ωραίο, όχι cheesecake. Ρε φίλε, θα ξεράσουμε να φάμε cheesecake. Ας φάμε πρώτα τα bao buns που έχουν μείνει. Έχει μείνει και εδώ ακόμα ένα μπέργκερ. Αυτό είναι το απλό το cheeseburger, ρε φίλε. Cheese. Ωραία, άκου. Θα φάμε μία μπουκίτσα από το cheeseburger. Άκου, το cheeseburger κάνει 3,5 ευρώ.
3,5-4 ευρώ. Στο Mac κάνει 1 ευρώ. Μόνο αυτό να πούμε αν αξίζει τα 3,5. Για μένα, χίλιες φορές, να πάρω 3 cheeseburger από Mac. Φίλε, πολύ καλό. Ωραίο και okay. Ρε φίλε, εγώ θα πάρω ένα κουταλάκι. Νομίζω ότι δεν έχεις κουτάλια, ρε Γιώργο. Λοιπόν. Αλλά είναι καλό. 9 στα 10 για γλυκό. Δείτε, μάγκες. Το έκανα με το έτσι απλά για να συμπεράξουμε. Το έκανα εκεί που δεν είχα τίποτα. Ερμαγκά! Τέτοια κάνεις ρε φίλε. Γυρνάω την πλάτη μου και μου λερώνεις στον καναμπέ. Ξέρεις πόσο έκανες στον καναμπέ. 1500 ευρώ έκανε ρε φίλε. Δεν καθαρίζω. Για να έχεις εδώ ρε φίλε να μου το χαλάς. Τι είπες ρε φίλε, τι πώς σχέθηκες στα παιδιά. Δεν το λέρωσε. Το έκανα έτσι λίγο κάτι που είχε μείνει πολύ λίγο. Πω πω πω, άντε τώρα αυτό έκανα γλυκό να μου περάσει. Πόσο βάζεις το γλυκό. 9 στα 10. Κι εγώ. Έρχεται να σου πω κάτι. Θα ξεράσω να φάω κι άλλο μετά από γλυκό. Μπορώ να φάω μια τελευταία μπουκιά επειδή δεν έχουμε δοκιμάσει μπαόμπαν. Ρε φίλε, εμένα τα μπαόμπαν γενικά δεν μου αρέσουν, ρε φίλε. Ούτε και εμένα μου αρέσουν. Άρη, θες να δοκιμάσεις τα μπαόμπαν και τα λαχανικά να μας πεις. Πιστεύει ο άνθρωπος, λες, το έχει πει 20 φορές από το πρωί. Ρε μα, δεν πιστεύει, το κρέας δεν πιστεύει. Ναι. Ψάρι τρως. Ναι. Ωραία, έλα, βγάλε τα ακουστικά. Λοιπόν, αυτό μάγκε, αν το φάμε, εμείς θα ξεράσουμε. Του Άρη του αρέσουν τα καθαρά. Φέρουμε το κοτόπουλο. Μισό, θα στα δώσω εγώ. Για να μην φλερώσω. Έλα. Για φέρουμε λίγο το κοτόπουλο να φάω μια μπουκιά. Να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη από τα γκούγκες. Δεν έχω φάει ποτέ πάω πάνω από τα γκούγκες. Τέλειο. Ρε μάκα, τα έχεις κάνει μου. Έλα ρε κονιλό, τρώω, δεν βλέπεις. Μην πετάς το κοτόπουλο μέσα, αφού βλέπεις, όμως μην πέρω. Άρη, πήγαινε εκεί, Άρη. Μην τον παρεξηγείς, Το μόνο που το σώζει τον μπάμπα είναι το... Αυτό που έχουμε βάλει τσικενάκι του κοτόπου. Ρε μάκα, τι θα σε σκουπίζω, τι είμαι η μάνα σου, ρε μαλάκα. Κάκα από το πάτωμα, άλλη χαρτοπίστα θα θέλω. Σοπα ρε μαλάκα, αυτό δεν σε πειράξει. Έλα εδώ, πήγαινε να πληθείς. Άλλα μου έταζε, άλλα κάνει. Λοιπόν, παιδιά, να πω εδώ ότι τον μπάμπαν δεν ξέρω αν ξέρετε ότι έχω σκάσει. Ρε φλάκου, καλό είναι μπάμπαν. Να μην φας. Επειδή μόνο είναι γενικά hype ο μπάμπαν. Δηλαδή είναι κάτι σαν τα brands πριν 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Όλοι κάνουν μπάμπαν. Καλό είναι. Μπάμπαν. Κουνάει την κολάρα τη μια με μπάμπαν. Καλό είναι ρε φίλε όσοι θέλετε να φάτε από ένα κινέζικο από κάπου αλλού, να μην φάτε από τα goodies. Αλλά σε γενικές γραμμές για τα μπέργκερ, εγώ δεν έφαγα κακό μπέργκερ. Ναι. Το μπέργκερ που δεν μου άρεσε. Αλλά μόνο κακό... τα μπάμπαν θα βάζα εγώ. Ναι. Δεν... Τα μπάμπαν για μένα... Εντάξει, vegetarian δεν θα έπαιρνα, αλλά okay. Όλα τα μπέργκερ ρε φίλε ήταν πάνω από 8. Ναι. Οπότε μπράβο στα goodies γι' αυτό. Απλά δεν σου δίνουν αυτό το κάτι ότι θα βάζει μπρομιά τα goodies. Αυτό είναι το. Ναι. Δηλαδή είναι από τη μία καλό, από την άλλη. Ρε φίλε, δεν θα πεις. Δηλαδή, αν θέλω να φάω να φάω κάτι έτσι, θα πάω στα Mac. Άκου. Εγώ νομίζω ότι τα εστιατόρια πουλάνε 50% φαγητό, 50% vibe. Δηλαδή λες πάμε Mac. Πάμε Fridays. Στα Mac πας για να φας τη βρωμιά, για το drive, για τις προσφορές, για το αχαχα Mac. Το Mac το έχεις για τον drive, σκοτ, κατάλαβες. Στο Fridays πας και ο κυριλαίο, πεις το κοκτέιλ. Δηλαδή πουλάνε ένα vibe. Νομίζω ότι τα goodies έχουν χάσει αυτό το vibe που είχαν παλιά. Του το πήρε το McDonald's. Και είναι λίγο, λίγο πιο παιδικό φάση. Δεν νιώθω, είναι ίσως λίγο πιο ακριβό. Πιο ακριβό, είναι λίγο πιο εφηβικό, παιδικό. Έτσι. Το έχω συνδέσει εγώ, επειδή ναι. Το έχω συνδέσει με την παιδική μου ηλικία. Μάλλον ναι. Θέλω να μας πείτε εσείς και μικροί και μεγάλοι, δηλαδή 25, 26, 27. 40. Να μας πείτε η γνώμη σας για το goodies το 2023. Πάντως σε φαγητό. Είναι σταθερή. Πολύ καλό, ρε φίλε. Πολύ καλό. Ωραία, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο. Και να κάνετε subscribe και στα βίντεο. Να κάνετε subscribe στα κανάλια. Και έρχεται ελπίζω Dubai. Αυτή τη φορά η συμπεριφορά μου ήταν όπως πρέπει, ρε φίλε. Ήταν καλύτερη, ήταν καλύτερη. Έπεσε λίγο στο πάτωμα, σκουπίστηκα λίγο στον καναπέ. Ήταν γίνονται αυτά σε ένα. Σε ένα γεύμα, ρε φίλε, θα λερωθεί και λίγο. Δεν μπορεί να. Σκουπίστηκα λίγο στον καναπέ. Λίγο. Δεν το λέρωσα με κέτσαπ. Είχε μια λευκή σώση ίσα-ίσα. Δεν το άφησε κάτι. Δεν μπορώ να με το πετσετάκι εδώ να. Εντάξει, φίλε, θα φάμε τρώμε μπέργκερ. Εντάξει. Θα πέσει και κάτι κάτω. Okay. Ωραία, την επόμενη φορά θα πάμε σε μια χωματερή να τα φάμε. Like, subscribe, σας ευχαριστούμε. Bye.